15 αυτούς τους ανθρώπους, τους συμπατριώτες μας, 10 νέοι άνθρωποι είναι επιστήμονες, οι οποίοι κατέληξαν, γεωφόνοι, φυσικοί, οι οποίοι κατέληξαν να κάνουν αίτηση στην κοινοφελή εργασία. Όταν λέμε κοινοφελής εργασία, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Ο μισθός τους τον μήνα είναι περίπου 500 ευρώ. Μαζί. Και άλλοι. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Και τα ασφαλιστικά τους βέβαια. 10 νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ομάδα. Είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται πλέον με τα δάση, αφού ξέρετε ότι πήραμε με την προγραμματική σύμβαση την ευθύνη, από προχθές την ευθύνη προστασία των μεσών. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες. Κάποιοι άλλοι επιστήμονες βρίσκονται τώρα στην Αττική για να τεκμηριώσουν την κατάσταση και να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στην περιοχή. Είναι αλήθεια ότι ανοίγουμε νέους ορίζοντες μέσα από αυτούς τους ανθρώπους και από την προσπάθεια που θέλουμε να καταβάλουμε για να τους κατοξιώσουμε και να τους κατοχυρώσουμε την εργασία, νέους ορίζοντες σε εργασία, σε καινοτόμες δράσεις, και αυτή είναι η αποστολή μας. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα, παρόλο η συνάδελφος σου, τα είπατε σχεδόν όλα, είναι συνάδελφος των 500 ευρώ, μια κοινωνική άδεια, έτσι σαν ηθική ικανοποίηση στη συνάδελφη. Νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης, δεν είναι της παρούσης.